Εντάξει, γι' αυτό είσαι παλιά και γάτα. Ακριβώς αυτό. Και πριν 5 λεπτά με πήραν φίλοι δημοσιογράφοι, ξέρεις τίποτα κλπ. Λοιπόν, να πούμε το εξής καταρχήν. Δεν γνωρίζουμε που έχει πάει και δεν όφελε να μας πει κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, η δουλειά μας είναι. Θα θέλαμε να έχουμε το ρεπορτάζ μέχρι στιγμή. Δεν είναι στην Άνδρο πάντως. Αχ, αλήθεια λες. Το ξέρεις σίγουρα. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν. Ότι δεν είναι, γιατί θα, νομίζω ότι στην Άνδρο είναι και η Αντωνία με τον Θοδωρή. Να, το μου καίει το μισό θέμα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα χωριέσαι, θα πούμε άλλα να πούμε. Να, λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η Ελένη Μενεγάκη έκανε ζωντανές εκπομπές μέχρι την περασμένη Παρασκευή. Βρισκόταν στα Studio Pro και έκανε καθημερινά τις εκπομπές. Μετά, γεια σας. Και αέρα στα πανιά σας. Γεια σας. Είχε ήδη μαγνητοσκοπήσει, ώστε όλη τη μεγάλη εβδομάδα, δεν προνόησες, Ναταλία, να έχουν γίνει οι εγγραφές. Θα τη δείρω πολύ όμως. Φέρτε μου κάτι αιχμηρό. θα τη δείρω πολύ. Ναι, έχεις και εσύ τα δικιά σου, γι' αυτό αλλάζουμε κατηγορία. Μπράβο, και άλλαξε γρήγορα. Λοιπόν. Λοιπόν, και ναι, για να περάσει τη μεγάλη εβδομάδα με τα αγαπημένα της πρόσωπα, τα παιδιά της, τον Ματέο και όλη την οικογένειά της. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να παίζουν τα στοιχήματα από την προηγούμενη εβδομάδα που όλοι ψάχνουν να βρούνε που βρίσκεται. Κάποιοι λένε ότι έχει φύγει στο εξωτερικό διακοπές. Κάποιοι λένε ότι θα πάει στην Άνδρο. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει μαθευτεί. Αν δει κανείς κάτι, παρακαλώ μια φωτογραφία στο κανάλι, από εδώ, από εκεί, γενικά να έχουμε θέμα να ασχολούμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι σωστά αυτό που είπες και εσύ, ότι η Αντωνία η Καλυμούκου μαζί με τον αδερφό της Ελένης Μενεγάκη και τον Θοδωρή βρίσκονται στην Άνδρο, γιατί σήμερα το πρωί ανεβάσανε φωτογραφία στο Instagram. Άρα είναι σίγουρα εκεί. Εγώ πιστεύω στην Άνδρο θα πάει, για να είναι και με τον αδελφό της, αφού θα είναι οικογενειακά. Ναι, αλλά μπορεί πάλι το να σου πω. Μάλλον, το έχει σπάσει. Πήγε αλλού τώρα. Και μετά πάει, ναι, Πάσχα... σωστό και αυτό. Και επίσης κάνει και το γνωστό παιχνίδι με τους δημοσιογράφους, φωτογράφους, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πού πραγματικά βρίσκεται και τους έχει λίγο στο παιχνίδι, τόσο μπορεί, όσο. Μπορεί, παιδί μου, να πήγε από την προηγούμενη Παρασκευή, με Παρασκευή σήμερα ή με αύριο Σάββατο, να έλειψε, να λείπει. Και να γυρίσει για να κάνει οικογενειακά. Και να γυρίσει να κάνει ανάσταση. Ακριβώς. Με τους δικούς της, αφού είναι πολλές ημέρες τον, έχει πολλές ημέρες. Σωστό είναι. Οπότε μπορεί να το σπάσει. Ναι. Νομίζω ότι και Δευτέρα και Τρίτη, και Τρίτη πρέπει να είναι μαγνητοσκοπημένο. Είναι... Δεν θέλω να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ναι, γιατί ταράζεται η παρουσιάστρια. Όχι δηλαδή, μπράβο της κοπέλας, δεν το λέω, δεν φθονώ. Για άλλο. Άλλο σχετικά με αυτό ή άλλο σχετικά με κάτι άλλο. Επίσης η Αντωνία Καλυμούκου ανέβασε μια φωτογραφία μιας πολύ παράξενης αράχνης. Το είδες αυτό στο Instagram της. Αυτό για να είμαι ειλικρινής. Περπατώντας στην Άνδρο, πέσανε πάνω σε μια αράχνη η οποία ήταν κόκκινη, μαύρη και τεράστια. Και λέει ότι περπατούσαμε, λέει, με τον Θοδωρή και πέσαμε πάνω σε αυτή την αράχνη και μετά μπήκανε στο Instagram και είδαν ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σπάνιο είδος αράχνης. Τώρα αυτό είναι βίωνο. Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί να είναι δυσίωνο σαν και δε. Σε νησί βρίσκονται. Σε αράχνες δεν μου αρέσουν. Τώρα, άμα δεις καμία, γύρνα από την άλλη να πας εσύ. Και έτσι θα πράξω. Λοιπόν, το σίγουρο είναι πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν θέλει η Ελένη να ξέρουμε που βρίσκεται. Γιατί όταν θέλει, βρίσκει τον τρόπο και κυρίως στο Instagram ή το Twitter και ενημερώνει. Τώρα δεν έχει ανεβάσει τίποτα. Όχι, δεν έχει ανεβάσει τίποτα. Από τη Σαντορίνη έχουμε να δούμε δική της φωτογραφία που να ανεβάζει πριν 2 εβδομάδες που βρισκότανε. Ήταν και αυτή η απεργία της ΕΣΥΑ που μας έπληξε σε σχέση με το που βρίσκεται η Ελένη. Βέβαια, και χάσαμε τα ίχνη της. Εκεί. Αυτό, εκεί έγινε. Αυτό. Εκεί έγινε το κακό. Ελπίζω να καταφέρουμε. Θα μάθουμε, δεν μπορεί κατά την καλά ανάσταση. Καλά να περνάς, Ελληνάκη, όπου κι αν είσαι, αυτό μετράει. Και καλή ανάσταση σε όλους. Κάποιος παρουσιαστής που να είναι στην Αθήνα, να είναι εδώ, να ασχοληθούμε μαζί του, που κάνουμε ένα διάλογο. Εκτός από εσένα, κάποιοι άλλοι του Εψιλον επίσης, έχω να σου κάποιος πω. Κάποιος άλλος συνάδελφος άλλου καναλιού, λέω, βρε παιδί μου. Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή ακόμα. Είναι νωρίς. Από σήμερα θα αρχίσει να κορυφώνει. Α, ναι, έχουμε και κάποιον. Δεν τα λέμε αυτά τα δικά μας, θα πούμε. Α, τα δικά σας. Εδώ θα μείνει. Όχι, θα φύγει. Θα φύγει, Ποιος καλέ. Πέτρος μας. Ο κύριος Κωστόπουλος. Έφυγε. Πήγε να ξεκουραστεί. Εξωτερικό. Όχι. Πού? Κάνε ερωτήσεις να σου στη Μύκονο. Μπράβο, το έκαψε το θέμα η Χριστίνα. Χριστίνα, άμα είναι να φέρνουμε τους συνεργάτες από τα sites και να τους καίει τα θέματα, να μας το πεις. Τυχαία το ήταν. Όχι, αυτό δεν είναι θέμα. Εντάξει, προφανώς, ναι, έχει φύγει να ξεκουραστεί. Μάλιστα. Μια χαρά. Θα βουλιάξει πάλι Μύκονος, να δείτε. Ο Ντάφλος θα έχει τη Δευτέρα να λέει. Ο Ντάφλος θα έχει πολύ ρεπορτάζ Δευτέρα. Τον στέλνετε Μύκονο. Τον στέλνουμε Μύκονο τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος το ξέρει ότι δούλευε για μένα πέρσι. Πώς δεν το ξέρω, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ από πού τον είδα και τον πήρα τον Κωνσταντίνο. Ναι, αυτό.
Να σου πω κάτι, Παυλινάκη. Έχουμε καθόλου να μας πεις